Νέα Φιλαδέλφια. Άμεση απομάκρυση 7 αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Τι αναφέρει η ανακοίνωση οικονόμου. Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Η μάχη των οικοκυριών με τις ανατιμήσεις και οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Αυξήθηκε στο 2,5% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. Στο 12,3% η αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα. Διπλασιάστηκε σε ένα χρόνο η τιμή του ελαιολάδου. Εκτίμηση πως το δοχείο θα ξεπεράσει τα 150 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ ξεκινά τώρα. Θα είμαστε μαζί για μια ώρα καταγράφοντας τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Μιας ειδησιογραφίας που σε κεντρικό επίπεδο έχει ως φόντο αυτή την τραγική υπόθεση της δολοφονίας ενός 29χρονου φύλαθλου με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Οικονόμου, τον νέο Υπουργό, να λέει ότι η ελληνική αστυνομία απέτυχε πλήρως, ενώ να έχει εξαφανιστεί από το κάδρο των μέσων ενημέρωσης ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, που σε άλλες περιπτώσεις εξέφραζε τη λύπη του για τόσο οδυνηρά περιστατικά. Μια υπόθεση κλονιστική και η οποία δείχνει πως το λεγόμενο επιτελικό κράτος είναι μια υπόθεση μακράν της κοινωνικής μας πραγματικότητας. Πάμε να δούμε στοιχεία και του ρεπορτάζ. Την άμεση απομάκρυση 7 αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου μετά τη δολοφονία 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους οικείους του θανόντος, ενός νέου παιδιού που έχασε τη ζωή του αδικαιολόγητα, μην πω τσάμπα, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Οικονόμου. Ο αθλητισμός δεν είναι χώρος βίας και η φιλαθλητιότητα δεν πρέπει να μαυρώνεται από τον οπαδισμό. Δυστυχώς, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε, ιδίως μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να νικήσουμε την οπαδική βία. Θα επιμένουμε στην κατεύθυνση αυτή πιο συστηματικά και πιο εντατικά. Αλλά προφανώς χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα σε κάθε επίπεδο. Αθλητικό, εκπαιδευτικό, μορφωτικό, πολιτικό και ευρύτερα κοινωνικό. Είναι η ώρα της συνεργασίας και της προσπάθειας, όχι της σύγκρουσης και της αντιπαράθεσης που δεν προσφέρουν τίποτα. Δεν αποκαλύπτουν, δεν δίνουν λύσεις, αλλά περισσότερο συσκοτίζουν και συγκαλύπτουν το πρόβλημα. Πρόβλημα βαθύτατο, ριζικό και πανευρωπαϊκό, αφού στην προκειμένη περίπτωση εμπλέκονται οπαδοί από διάφορα κράτη, οι οποίοι έχουν συγκροτήσει διεθνή δίκτυα βίας και δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές πρωτοστατούσης της ελληνικής αστυνομίας λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα και είναι σε διαρκή διαβούλευση με κάθε εμπλεκόμενο φορέα, καθώς εκκρεμεί η διεξαγωγή σημαντικών αγώνων της UEFA σε ελληνικό έδαφος τις επόμενες ώρες και ημέρες. Όσον αφορά το γεγονός της διέλευσης των οπαδών της Δύναμο Ζάγκρεπ από τα ελληνικά σύνορα, την πορεία τους εντός της Ελλάδας και την τελική άφιξή τους στον τόπο των επεισοδίων, δεν θα μασίσω τα λόγια μου. Το γεγονός είναι ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο, καθώς είναι σαφώς κατώτερο των δυνατοτήτων και της αποδεδειγμένης ικανότητας της ελληνικής αστυνομίας, η οποία ναι μεν προχώρησε γρήγορα στην προσαγωγή και σύλληψε 98 ατόμων, στον τομέα όμως της πρόληψης και της αποτροπής απέτυχε. Γι' αυτό και έδωσε εντολή στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο να προχωρήσει άμεσα στις παρακάτω κινήσεις. Ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους να απομακρυνθεί πάρα αυτά από τη θέση του και στον τομέα ευθύνης του και να τεθεί στη διάθεση της ΓΑΔΑ. Να απομακρυνθούν άμεσα από τους τομείς ευθύνης τους και να τεθούν στη διάθεση των αντίστοιχων διευθύνσεων έως ότου ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα, ο επικεφαλής του τμήματος τροχέας Ιωαννίνων του 3ου τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων αντιρρίου Ιωαννίνων, του 2ου τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων αντιρρίου Ιωαννίνων, του 1ου τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων αντιρρίου Ιωαννίνων, του τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων Παθέ Αχαΐας και του τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων Παθέ Κορινθίας. Εξυπακούεται φυσικά ότι οι απομακρύνσεις και οι μετακινήσεις εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού δεν θα σταματήσουν εδώ. Γι' αυτό και παράλληλα έδωσα εντολή στον αρχηγό της Ελλάς για την τάχιστη διεξαγωγή και περάτωση εσωτερικής έρευνας για την πλήρη διακρύβωση των συμβάντων από την είσοδο των οπαδών στην Ελλάδα και ύστερα ώστε να εντοπιστούν και να αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες σε κάθε επίπεδο και με οποιαδήποτε μορφή. Η έρευνα θα ανατεθεί σήμερα από τον αρχηγό σε ανώτατο αξιωματικό της Ελλάς. Την ίδια ώρα, την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Οικονόμου, νομίζει ότι θα κρυφτεί από τις ευθύνες του με την απομάκρυση 7 αξιωματικών, είναι γελασμένος, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει. Αντί για αποποίηση ευθυνών και δηλώσεις δίθεν αποφασιστικότητας, ο κ. Οικονόμου θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί, υπογραμμίζει. Καλησπέρα στο Γιάννη Παριγενό, είναι μαζί μας, γιατί κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτό, καθώς η δημοσιογραφική έρευνα προχωράει, έχει τεράστιες διαστάσεις. Γιάννη μου, είναι μια επιτομή της λέξης ανικανότητα, αυτό το οποίο αποκαλύπτει ο τύπος, στο σύνολό του. Καλησπέρα. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Αποδομή βεβαίως την εικόνα του επιτελικού κράτους, την πληρώνουν οι τροχονόμοι, 7 τροχονόμοι, λες και δεν υπάρχει φυσική ηγεσία η οποία θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει την ευθύνη της, λες και δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όλο αυτό το πράγμα είναι μια εικόνα ενός κράτους υπό ρογμή και χρησιμοποιώ την επικέστρη εκφράση, διότι είδες, ακόμη και η αστυνομία του Μαυροβουνίου, μιας χώρας 600.000 ανθρώπων, έστειλε προειδοποίηση στη χώρα μας με φωτογραφίες των αριθμών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που μπήκαν οι Κροάτες χουλιγκάνοι. Ακροδεξιοί, φασίστες, δολοφονικά στοιχεία. Απίθανο. Κύριε Ζηνιάτη, αγαπημένο μου φίλε και συνάδελφε. Απίθανο. Μέχρι και τα γεγονότα στην Αγίαλο πριν από λίγες ημέρες, όπου κάηκε η αποθήκη που την πλήρωσε 111 πτέρυγας μάχης, ναι, οι Έλληνες είχαν εμπιστοσύνη στο στρατό. Μετά μειώθηκε αυτή η εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Τώρα, μετά τα χθεσινά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, μειώνεται και η εμπιστοσύνη που έχει ή είχε η ελληνική κοινωνία στην ελληνική αστυνομία. Η αστυνομία επέδειξε τραγική ολιγορία στην αποτροπή των επεισοδίων εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής, ως συνήθως ψάχνει να βρει τους υπεύθυνους. Ένα παιδί πολλαπλά εκτεθειμένη είναι και η κυβέρνηση, την οποία είχαν προειδοποιήσει πολλά κράτη. Δηλαδή, η Αλβανία είπε, παιδιά προσέχτε, μπήκαν από τα σύνορα της Κακαβιάς οι Κροάτες χούλιγκαν. Το Μαυροβούνιο είχε ενημερώσει την κυβέρνηση. Η Κροατία επίσης είπε, παιδιά έφυγαν από εμένα, έρχονται σε εσάς. Η Ίντερπολ επίσης, η Europol επίσης. Τα θλιβερά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια φανερώνουν τι. Για πολλωστή φορά την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Ναι, του επιτελικού κράτους, Γιάννη. Για να αυτός ο κρατικός μηχανισμός έχει βαπτιστεί με την ωραία φράση επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος. Και πρόσεξε, έχουμε 4 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε αξιωματικός που έμοιαζε ο λίγον ροζέ έχει πάει σπίτι του. Έχει βάλει τα δικά του παιδιά ο κύριος Μητσοτάκης και εγώ θα έλεγα και εκείνα που ήταν απόλυτα εις εμπιστοσύνης στο μητσοτακικό σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το σύστημα εξουσίας αποδεικνύεται τραγικό, διότι η αλληλουχία των ειδοποιήσεων 4 κρατών, των μυστικών υπηρεσιών 4 κρατών, της διεθνούς αστυνομίας και η ανικανότητα να παρεύουν ακόμη και όταν έχουν ειδοποιηθεί ότι έχουμε επεισόδια, μισή ώρα έκαναν να πάνε οι αστυνομικές δυνάμεις. Σπύρο, εγώ θα προσθέσω στα όσα λες. Είναι τραγικό. Και σωστά τα λες. Και Γιάννη κάτι ακόμη. Πρόσεξέ με. Μια ομάδα απλών φανατικών φιλάθλων. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μόνο άγνωστοι στις ευρωπαϊκές διοικητικές αρχές δεν ήταν ακριβώς αυτοί οι Κροάτες. Ακριβώς. Ήταν χούλιγκαν που προκάλεσαν τα φωνικά επεισόδια στην Φιλαδέλφεια, αλλά και πολλά άλλα φωνικά επεισόδια τις τελευταίες 3 και πλέον δεκαετίες. Ναι, λέω το εξής. Οι Bad Blue Boys, όπως λέγονται, ναι, 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 ο βασικός σύνδεσμος οπαδών της Δυναμό Ζάγκρεμ, ήρθαν στο διεθνές προσκήνιο το 1990, όταν μετά τις πρώτες πολυκομματικές εκλογές στην Κροατία, υποστήριξαν μαζικά τον Φράνιο Τούτσμαν, που μεθόδευσε την ανεξαρτοποίηση από τη Ιουγκοσλαβία. Η ακροδεξιά και ο νεοναζισμός παρέμειναν η κινητήρια δύναμη του συνδέσμου, όπως καταγράφηκε σε τόσα γήπεδα, σε τόσα αιματηρά επεισόδια, τόσο εντός όσο και εκτός Κροατίας. Είναι χαρακτηριστική το 2008 η εμφάνιση σε κεντρικό σημείο του Ζάγκρεμ, πρωτεύουσα, που διαλαλούσε θάνατο στους δημοσιογράφους με την υπογραφή Bad Blue Boys και σε πολλά άλλα γήπεδα, Σπύρο. Γιάννη, και κάτι ακόμη, διότι είναι πολύ σοβαρό.
Ο Πρωθυπουργός που σε άλλες περιπτώσεις έβγαινε να εκφράσει τα συλληπιτήριά του ή τον πόνο της ψυχής του, το συντετριμμένο μάλιστα ύφος, είναι πλήρως εξαφανισμένος. Και είναι εξαφανισμένος από την εικόνα των μέσων ενημέρωσης. Την ώρα που φαίνεται ότι το περίφημο επιτελικό κράτος που έχει την άμεση και ουσιαστική δική του ευθύνη και εποπτεία, αποδομείται στην εικόνα, την αντίληψη και στην πεποίθηση του απλού πολίτη. Είναι απίθανο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και απίθανο. Είναι απίθανο γιατί. Απίθανο. Διότι είναι μια περίοδος αυτή που διανύουμε τώρα, που η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει ένα ανάχωμα στη φθορά της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη. Φθορά στο πορτοφόλι του, φθορά στη δημόσια τάξη του, φθορά στις περιουσίες του, φθορά στην ηρεμία του. Και δεν πάβουν τα γεγονότα. Αντίθετα, πολλαπλασιάζονται, όχι χρόνο με το χρόνο, όχι μήνα με το μήνα, ημέρα με την ημέρα. Και αυτό νομίζω για μια κυβέρνηση η οποία έχει απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με έναν πρωθυπουργό επικίνδυνα παντοδύναμο, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για την ίδια την κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε ένα πολιτικό σκηνικό μόνη της, χωρίς οργανωμένη αντιπολίτευση, ούτε μείζωνα, ούτε λάθος. Ναι, αλλά λοιπόν, Γιάννη, δεν δικαιολογούνται αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όχι, δεν δικαιολογούνται και δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς έντιμος Έλληνας δημοκρατικός πολίτης ότι ο μηχανισμός ασφαλείας του κράτους έχει λάβει αυτά τα απίθανα ειδοποιητήρια από τις μυστικές υπηρεσίες ή από την αστυνομία αυτών των χωρών που προανέφερες, και αυτός ο μηχανισμός του κράτους δεν λειτουργήσε, δεν σταμάτησε, δεν έλεγξε, δεν επόπτευσε. Αυτό το οποίο να ανακαλύφθηκε από τον Μέγκα Σπυρό, ναι, ότι η ελληνική αστυνομία δεν μπορούσε να σταματήσει την πομπή των Κροατών. Ήταν δεκάδες αυτοκίνητα στα διόδια της Ελευσίνας. Είναι τραγικό. Ναι, βεβαίως. Είναι τρομερό. Και βρέθηκαν στα συγκεκριμένα διόδια της Ελευσίνας μόνον ένας μοτοσυκλετιστής. Τι να σου κάνει μπροστά σε τόσο πλήθος χούλιγκαν. Αυτός δεν είναι ο εξευτελισμός του κράτους, Γιάννη. Αυτός δεν είναι ο εξευτελισμός του κράτους. Αυτό από μόνο του δεν είναι ένα αποδομητικό στοιχείο μιας πολιτικής ηγεσίας η οποία θα έπρεπε σε μια πράξη προσωπικής αξιοπρέπειας, αν μη τι άλλο, εγώ δεν λέω πολιτικής ή κομματικής ή παραταξιακής, προσωπικής αξιοπρέπειας να πει ότι λυπάμαι, δεν μπορώ να υπηρετήσω ένα θόκο ο οποίος πια έχει τρωθεί καταλυτικά στην κοινωνία. Και επίσης μου κάνει φοβερή εντύπωση, Γιάννη, και θα ήθελα το σχόλιο σου αυτό, το γεγονός της απουσίας του κυρίου Πρωθυπουργού από τον τηλεοπτικό φακό. Από αυτά τα αποδομητικά. Δηλαδή, ο κύριος Γεραπετρίτης ανταυτού λέει ότι θα το εξετάσουμε και θα εξαντλήσουμε κατά το σύνηθες. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, στο επικοινωνιακό σύστημα, λέω, ακολουθεί επικοινωνιακά μια πεπατημένη οδό. Ναι, να μην μπει στο κάδρο. Δεν είναι τίποτε άλλο από το να επιρρύπτει, να ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους, ναι, παραμένοντας ο ίδιος μακριά, μάλιστα, από τις στιγμές που τσούζουν. Ναι. Γιάννη μου, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ο πληθωρισμός καλπάζει. Έχουμε δει ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες. Οι τιμές στα βασικά κανονικά αγαθά έχουν ανέβει. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει και μάλλον είναι φοβικό για το βαλάντιο του μικρομεσαίου και του βιοπαλαιστή της καθημερινότητας. Περισσότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Στο 2,5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο σε ετήσια βάση από 1,8% τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η Ελστάτ. Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι ο δείκτης της διατροφής παρουσίασε νέα άνοδο και διαμορφώνεται πλέον για τον Ιούλιο στο 12,3% από 12,2% που ήταν τον Ιούνιο. Αναλυτικά από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μηνός Ιουλίου με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022 προέκυψε αύξηση 2,5% εναντί αύξησης 11,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 1,1% εναντί μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή του 12 Αυγούστου 2022 Ιουλίου 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 12 Αυγούστου 2021 Ιουλίου 2022 παρουσίασε αύξηση 6,2% εναντί αύξησης 7,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 12 Αυγούστου 2021 Ιουλίου 2022 με το 12 Αυγούστου 2020 Ιουλίου 2021. Η μεγαλύτερη άνοδος παρατηρείται στα στερεά καύσιμα 26,6%, στα φρούτα 19,4% και λαχανικά 15,5%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση εντοπίζεται στο φυσικό αέριο με 68,9% και ηλεκτρικό ρεύμα με 16,2%, ενώ τα καύσιμα με 15,6%. Η εικόνα αυτή, κυρίες και κύριοι, του πληθωρισμού που καλπάζει τη συνεχούς ανατίμηση τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και κυρίως βασικά η διατροφής, γράφει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος, έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση σε έναν έντονο σκεπτικισμό και είναι πιθανό να έχουμε ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης των ευαίσθητων οικοχειριών. Οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται που διατυπώνει και περιγράφει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Στο πεδίο της οικονομίας και κυρίως στις τιμές στα τρόφιμα και στη βενζίνη εστιάζει η κυβέρνηση με ένα νέο πακέτο μέτρων στο τραπέζι. Έμφαση θα δοθεί στη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών που δίνουν μάχη διαρκείας με την ακρίβεια, ενώ συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα υπάρξουν και για τη μεσαία τάξη. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, ενώ τα προτινόμενα μέτρα περνάνε από κόσκινο για να διασφαλιστεί πώς θα είναι κοστολογημένα. Άλλωστε από την κυβέρνηση δεν θέλουν να στείλουν λάθος μηνύματα στις αγορές, καθώς ο στόχος θα είναι η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας στο φθινόπωρο. Το πλαίσιο αυτό βαρύτητα δίνεται σε στοχευμένα μέτρα και όχι σε οριζόντιες παρεμβάσεις, οι οποίες άλλωστε έχουν μεγαλύτερη δημοσιονομική επίπτωση. Να σημειωθεί πως χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και συζητήθηκε μια σειρά μέτρων. Ειδικότερα ζητήθηκε από τις αλυσίδες να περιληφθεί στο καλάθι του νοικοκυριού τουλάχιστον ένα επώνυμο προϊόν ανακατηγορία, εφόσον διαθέτει προϊόν στην ύλογο κατηγορία. Να καθιερωθεί δεύτερο σημείο πώλησης ιδιαίτερης προβολής για τα προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού, όπου είναι χωροταξικά εφικτό. Να διασφαλιστούν προσιτές τιμές σχολικών ειδών εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής περίοδου. Το μήνυμα ουσιαστικά που εκπέμπεται από την κυβέρνηση είναι πως πρέπει να βάλουν όλη πλάτη προκειμένου να αρθωθεί ένα δίχτυ προστασίας απέναντι στις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, βέβαια, στόχος είναι να εντατικοποιηθούν και οι έλεγχοι στην αγορά για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα σκροκέρδειας. Στο μεταξύ, ψήνονται και συγκεκριμένα μέτρα, όπως μια νέα επέκταση του Market Pass μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και επιμέρους αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Επίσης, θα υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη μεγάλων ομάδων του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα οι συνταξιούχοι. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει νέα αύξηση των συντάξεων το 2024, μονιμοποίηση της ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυσης για όσους έχουν προσωπική διαφορά, αλλά και ένα νέο, πιο ευνοϊκό μοντέλο για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Και ανάμεσα στις δύσκολες και ίσως από ένα σημείο και μετά αρνητικές σε πρόσημο ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, έχουμε και μία είδηση που αφορά το ελαιόλαδο και ένα τοπικό προϊόν, καθώς η κερκυριακή αγροτική οικονομία βασίζεται στο ελαιόλαδο. Η τιμή του ελαιολάδου, η τιμή εμπορίας του ελαιολάδου έχει ανέβει και παίρνει την άγουσα μάλιστα και πάμε να δούμε τις πληροφορίες στο ρεπορτάζ. Στα 8,5 ευρώ από τα 4,5 εκτοξεύτηκε η τιμή του ελαιολάδου το 2023 με τους ελαιοπαραγωγούς να μιλούν για νέες αυξήσεις από το φθινόπωρο. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο μιλάγαμε για 4 με 4,5 ευρώ. Τον Ιανουάριο πήγε γύρω στα 5 ευρώ και τώρα έχει φτάσει γύρω στα 8,5 ευρώ, σημείωσε μιλώντας στο Open και στο Ώρα Ελλάδος ο βιοκαλλιεργητής λαδιού κύριος Κρυμνανιώτης. Ο ίδιος εξήγησε ότι η άνοδος της τιμής του λαδιού οφείλεται στο κενό που έχει προκύψει στην διεθνή αγορά. Οι λόγοι είναι βασικά από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει λάδι. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το λάδι είναι ελάχιστο. Δεν υπάρχουν αποθέματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η Ισπανία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έφτασε περίπου στο μισό της παραγωγής της. Στην Ιταλία η τιμή αυτή τη στιγμή είναι 9 έως 12 ευρώ στον παραγωγό. Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία και στους παραγωγούς, καθώς όπως είπε ο κύριος Κρυμνανιώτης, ποιος θα αγοράζει λάδι όταν θα φεύγει από μας πάνω από 10 ευρώ. Στην εκπομπή μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, Απόστολος Ραυτόπουλος, ο οποίος τόνισε. Είχαμε συνάντηση με ελαιοπαραγωγούς από τη Μυτιλίνη και μας έλεγαν ότι πριν από 2 μήνες το λάδι το πουλούσαν 4,5 ευρώ.
Όπως είπε μάλιστα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται οι Ιταλοί έμποροι, οι οποίοι χθες αγόρασαν από την Ηλία ελαιόλαδο έναντι 11,36 ευρώ. Τον Ιανουάριο, επώνυμο λάδι ήταν και στο καλάθι του νοικοκυριού και εκτός καλαθιού στα 5,55 ευρώ. Σήμερα το ίδιο λάδι στην ίδια αλυσίδα απολύεται 10,30 ευρώ. Σήμερα που μιλάμε, στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχει φτάσει το λάδι στα 14 ευρώ. Και δεν μιλάμε για βιολογικά προϊόντα, τόνισε ο κύριος Ραυτόπουλος. Ο ίδιος εκτίμησε μάλιστα ότι ο τενεκές λάδι από το χωριό, από 80 ευρώ που κόστιζε πέρυσι στον καταναλωτή, φέτος θα ξεπεράσει τα 150. Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ και πάμε να δούμε τώρα μια σειρά από άλλες ειδήσεις τοπικής μας πραγματικότητας και οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Με επιστολή του στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και στους αρμόδιους άλλους παράγοντες, το επιμελητήριο, το Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου στα Ιόνια Νησιά, ζητά να αρθεί αδικία για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι νομόφρονες και οι οποίες δεν έχουν διαβάσει τα δεδομένα που ζητήθηκαν σε έναν διαδικτυακό τόπο, σε έναν ελεγκτικό διαδικτυακό τόπο. Να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Με επιστολή του στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και στον διοικητή της ΑΔΕ, ο πρόεδρος του 16ου Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Νίνος, ζητά να αρθεί η αδικία προς τις νομιμόφρονες επιχειρήσεις που δεν διαβίβασαν δεδομένα στο ESENT. Ξαφνικά ενεργοποιήθηκε ένας νόμος που ψηφίστηκε το 2022, που ουσιαστικά εξομοιώνει μία αποστολή στοιχείων πληροφοριακού χαρακτήρα σε ένα σύστημα, στο σύστημα ESENT της ΑΔΕ. Εξομοιώνει λοιπόν την, ας το πούμε, παράβαση αυτή με την παράβαση της φοροδιαφυγής, δηλαδή την μη έκδοση αποδείξεων, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει καμία σχέση. Και καταλαβαίνετε ότι σε μια δύσκολη περίοδο, επιχειρήσεις οι οποίες είναι νομιμόφρονες, δηλαδή εκδίδουν κανονικά τις αποδείξεις τους, τις έχουν καταχωρήσει στα βιβλία τους, έχουν πληρώσει το ΦΠΑ τους, ξαφνικά τιμωρούνται και τις κλείνουν και για 48 ώρες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια ημερήσια αναφορά έχει πάνω από 10 αποδείξεις, τις κλείνουν τις επιχειρήσεις αυτές, μόνο και μόνο επειδή δεν έστειλαν τα πληροφοριακά στοιχεία στην ΑΔΕ. Αυτό δεν είναι κάτι λογικό. Δεν μπορούμε να τιμωρούμε τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι σωστές, να τις τιμωρούμε σαν να κάνουν φοροδιαφυγή, ενώ δεν διαπράττουν φοροδιαφυγή. Αναφερόμαστε σε μεγάλο αριθμό τέτοιων επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στην Κέρκυρα και από ό,τι πληροφορούμε υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ζητούμενο είναι ένα, ότι να τιμωρήσουμε μια επιχείρηση η οποία κάνει φοροδιαφυγή. Όχι να τιμωρήσουμε μια επιχείρηση που δεν στέλνει ένα στοιχείο, όταν μάλιστα και ένα σύστημα είναι προβληματικό, να την τιμωρούμε σαν να κάνει φοροδιαφυγή. Είναι τραγικό, είναι τρομερό. Δεν μπορούμε, δεν διανοείται άνθρωπος να κλείνεις επιχείρηση που δεν κάνει φοροδιαφυγή, να την κλείνεις δύο ημέρες την πρώτη φορά και την επόμενη ούτω καθεξής, σύμφωνα με αυτά που λέει ο νόμος, λοιπόν σε τέσσερις. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα και οι επιχειρήσεις αυτές που έχουν ανάγκη τα έσοδα, να πάρει το κράτος τα φορολογικά του έσοδα, να κλείνουν χωρίς ουσία. Δεν κάνουν φοροδιαφυγή. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η ποινή για αυτές τις επιχειρήσεις. Πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο. Είναι μια επιστολή η οποία επισημαίνει ακριβώς αυτή την, αυτή την προβληματικότητα μιας νομοθετικής διάταξης. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να εισπράττουμε έσοδα βάσει των φορολογικών εισόδων των επιχειρήσεων ή βάσει προστήμων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι μια σύσκεψη παγινέα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σχετικά με την υπόθεση της πολιτικής προστασίας, με αφετηρία βεβαίως τις καταστροφικές φωτιές που έχουν ρημάξει τη χώρα, αλλά και που ζήσαμε το συντριπτικό δεδομένο του πύρινου στοιχείου στο νησί μας, στην Βόρεια Κέρκυρα. Ο Κώστας Ζορμπάς, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, μίλησε για τα δεδομένα αυτής της σύσκεψης, η οποία η ρίση στον εμπαρόδο προκλήθηκε με πρόταση των τουριστικών φορέων της Κέρκυρας. Με κανέναν από τους προσκληθέντες δήμους του νησιού να μην ανταποκρίνεται, ιδίως εκείνου της Βόρειας Κέρκυρας, η οποία επλήγει από τις πρόσφατες πυρκαγιές, συνάντηση εργασίας διεξήχθη, την οποία κάλεσε η Περιφερειάρχης με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες, διευρυνόμενη με την παρουσία και των εκπροσώπων των τουριστικών φορέων. Αντικείμενό της ήταν η εμπειρία από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο νησί και να εξεταστούν όλα τα επιμέρους ζητήματα που θα κάνουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς το συντονισμό και την οργάνωση των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Η συσκέψη διεξήχθη έπειτα από πρόταση των τουριστικών φορέων. Σε αυτήν, όπως εξηγεί ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κώστας Ζορμπάς, μεταξύ άλλων διευκρινίστηκαν οι αρμοδιότητες των Δήμων σε περίπτωση προληπτικής εκένωσης της περιφέρειας όταν εμπλέκονται περισσότεροι του ενός Δήμη. Αποφασίστηκε η ένταξη των τουριστικών φορέων στα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας κάθε Δήμου, ενώ η περιφέρεια δρομολογεί ήπια καμπάνια ενημέρωσης προς τις τουριστικές αγορές του εξωτερικού και του εσωτερικού για την ενίσχυση της θετικής εικόνας της Κέρκυρας μετά από την περιπέτεια της πρόσφατης πυρκαγιάς. Αυτή η ανεξέλεγκτη πληροφορία που έβγαινε και έδειχνε ότι τα πράγματα ήταν πολύ πιο επικίνδυνα από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Εκεί εστιάσαμε περισσότερο και η ΑΟΚΤΑ και ο πρόεδρος των ξενοδόχων. Εκεί εστίασε περισσότερο το πρόβλημα, στο ότι έβγαιναν διάφοροι, έδιναν πληροφορίες για το πώς ήταν τα μέτωπα, ό,τι χίλια δύο πράγματα, τα οποία δεν ήταν και ακριβή. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια κινδυνολογία αυτές τις μέρες. Βέβαια, όπως τόνισαν και οι δύο φορείς, δεν είχαμε προβλήματα ακυρώσεων, των κρατήσεων και τέτοια πράγματα. Ήταν ελάχιστα, δηλαδή ήταν ανάξια λόγου όπως μας είπαν, αλλά κοιτάξτε, αυτό αποδεικνύεται, γιατί σας είπα πριν μία εβδομάδα μας είχε επισκεφθεί ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας εδώ, ο οποίος μας συνεχάρει για τον τρόπο της αντιμετώπισης της όλης διαδικασίας, ακόμα και για την εκένωση. Μίλησε με ανθρώπους που χρειάστηκε εκείνη την ημέρα να φύγουν από τα ξενοδοχεία τους. Ήθελε λίγο καλύτερο συντονισμό, όχι όμως καλύτερο συντονισμό, περισσότερο να γνωρίσει ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Και ένα δεύτερο σοβαρό κομμάτι ήταν η έλλειψη επικοινωνίας που υπήρξε κάποια στιγμή στην αρχή με τους φορείς που είναι εμπλεκόμενοι στην όλη διαδικασία. Ήταν κάτι που το σημειώσαμε εμείς από την αρχή. Θυμάστε, το έχω ξαναπεί ότι υπήρχε μια έλλειψη επικοινωνίας στην αρχή, με αποτέλεσμα να δίνει το Υπουργείο Οδηγίες από πάνω που έπρεπε να μπορέσει να το συντονίζει κάποιος. Είδαμε κάποια πράγματα. Σε γενικές γραμμές πήγε πάρα πολύ καλά η όλη διαδικασία. Αυτό είναι εκ του αποτελέσματος αποδεδειγμένο. Απλά θέλουμε να πιάσουμε τα σημεία που μπορούν να γίνουν καλύτερα για να τα κάνουμε καλύτερα. Ξέρετε όμως, εμείς παρατηρήσαμε ότι οι Δήμοι οι οποίοι προσκλήθηκαν ήταν απόντες. Ναι, δεν υπήρξε η παρουσία τους. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ήρθε κάποιος από τους Δήμους. Κοιτάξτε, δεν ήταν, θα γίνει, το έχω ξαναπεί, θα γίνει ένα συντονιστικό, να ηρεμήσουμε λίγο και θα γίνει ένα συντονιστικό με όλους τους εμπλεκομένους φορείς για να καταγράψουμε ο καθένας τι έπρεπε να κάνει και τι έκανε εκείνες τις μέρες. Πολύ σημαντικό. Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι, είναι κατά κύριο αρμόδιοι, ναι. Εκτός της πρόληψης είναι, όπως γνωρίζετε, για να γίνει μια εκένωση, το έχω πει και άλλη φορά, για να γίνει μια εκένωση γίνεται η εισήγηση από το περιοριστικό σώμα, όμως ο άμεσα αρμόδιος να το αποφασίσει είναι ο εκάστοτε δήμαρχος. Στη συνάντηση εργασίας παρίσταντο επίσης ο βουλευτής Κερκύρας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Δημήτρης Μπιάνκης, ο πρώην περιφερειάρχης και επικεφαλής της παράταξης Ιόνιος Πολιτείας Σπύρος Σπύρου, ο διευθυντής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Γιώργος Ναόμ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μπάμπης Βούλγαρης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Σπύρος Χαλικιόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Ανδρέας Γραμμένος, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιωνίων Νήσων Γιώργος Βασιλείου, ο Αστυνομικός Διευθυντής Κερκύρας Σπύρος Σκολαρίκης, ο Υπολιμενάρχης Κώστας Μπερετούλης και ο Ανθυποπυραγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κερκύρας Νεκτάριος Μπόγδος. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, κάτι το οποίο βρίσκεται σε πανελλήνιο επίπεδο, στην επικαιρότητα. Έχει να κάνει με το περίφημο κίνημα της Πετσέτας και έχει να κάνει με την κατάσταση των όμπρελο καθισμάτων, η οποία εξελίσσεται και σε παραλίες Κέρκυρας ή σε χώρους λουωμένων. Τι γίνεται, ποια είναι η εμπλοκή του Δήμου, τι γίνεται με τους ναυαγοστώστες σε μια σειρά από παραλίες της Κέρκυρας. Μιλήσαμε σήμερα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Παντελιό, τον αντιδήμαρχο του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, και πάμε να δούμε τι απάντησε σε αυτά τα πολύ κρίσιμα και ουσιαστικά ερωτήματα. Στις αρχές του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας αρχικά η διαδικασία παραχώρησης των παραλίων στους όμορους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και κατόπιν η δημοπράτηση για τα υπόλοιπα τμήματα που δεν παραχωρούνται απευθείας. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να τηρούν τις αποστάσεις από τη θάλασσα, δηλαδή τα 5 μέτρα, για την τοποθέτηση κάθε ξαπλώστρας, αλλά και να μην επεκτείνουν την τοποθέτησή τους πέραν του παραχωρηθέντος χώρου.
Φαίνεται όμως ότι σε αρκετές περιπτώσεις αυτό δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα το λεγόμενο κίνημα της πετσέτας να εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, με τους λωμένους που συμμετέχουν σε αυτό να διεκδικούν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, δίχως να χρειάζεται να δαπανίσουν κάποιο υπέρογκο χρηματικό ποσό για την κερδοφορία των επιχειρηματιών προκειμένου να απολαύσουν τον μπάνιο τους. Και στην Κέρκυρα, ξενοδοχειακά συγκροτήματα είναι αυτά που συνήθως εκμεταλλεύονται δημοφιλείς παραλίες του νησιού, με το κόστος των ομπρελοκαθισμάτων να γίνεται απαγορευτικό για το μέσο πολίτη. Ενώ συχνά παρατηρείται ότι εκμεταλλεύονται σε τέτοιο βαθμό τις παραλίες που η πρόσβασή τους σε λουόμενους που δεν έχουν σκοπό να πληρώσουν για τη χρήση ξαπλώστρας να γίνεται απαγορευτική. Στο Start μίλησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, Γιώργος Παντελιός. Φυσικά ανακαλύπτουν το χώρο ο οποίος έχει παραχωρηθεί και όχι περισσότερο, ούτως ώστε να δίνει τη δυνατότητα και στους συμπολίτες μας και στους επισκέπτες του νησιού μας που δεν θέλουν να κάνουν χρήση των ομπρελοκαθισμάτων, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν δικά τους μέσα, είτε δική τους καρέκλα, είτε τη δική τους πετσέτα, είτε τη δική τους ομπρέλα. Σε αυτό είμαστε απόλυτοι. Οι παραλίες είναι για όλους και γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται σωστή χρήση. Για την τήρηση λοιπόν των όρων προβλέπεται από τον κανονισμό ότι τα τοπικά συμβούλια έχουν μια γενική ευθύνη, δηλαδή να ενημερώσουν το Δήμο εάν υπάρχει καταστρατήγηση και αν καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο ή δεν βάζουν σωστά σε σωστές θέσεις τα ομπρελοκαθίσματα. Και στη συνέχεια ο Δήμος ενημερώνει τη χρηματική, η οποία έχει κλιμάκιο και από ό,τι διαβάσατε και από ό,τι παρακολουθούμε και εμείς και εσείς, προσπαθούν με κάθε τρόπο να ελέγχουν και να επιβάλλουν τα ανάλογα πρόστιμα. Εάν κάποιος καταληφθεί ότι δεν τηρεί τους όρους της σύμβασης, τότε και έχει επιβληθεί το σχετικό πρόστιμο, στη συνέχεια πηγαίνει ο Δήμος και παίρνει από εκεί απομακρύνει δηλαδή τα ομπρελοκαθίσματα. Οι έλεγχοι αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα αυξημένοι και αφορούν κυρίως την κατάληψη μεγαλύτερου χώρου από αυτόν ο οποίος έχει παραχωρηθεί. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα που μου θέσατε για τις τιμές, που συζητιέται ότι οι τιμές είναι ακριβές και τα προηγούμενα χρόνια και φέτος, αυτό που πρέπει να πούμε και να ενημερώσουμε και εσάς και τους συμπολίτες μας είναι ότι ο Δήμος δεν έχει κανένα δικαίωμα να βάλει ένα πλαφόν. Θα μπορούσε, είναι κάτι το οποίο και παλιά, επειδή και εγώ έχω μια εμπειρία αυτοδιοικητική αρκετή, το είχαμε επιδιώξει ώστε να μπορεί να κάνει χρήση της παραλίας ο κόσμος με χαμηλότερες τιμές, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι αντισυνταγματικό. Είναι ελεύθερη οικονομία και υπάρχει ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης. Τι γίνεται όμως και με τους ναυαγοσώστες? Οι εξελίξεις δεν είναι θετικές, καθώς σε αλλεπάλληλες προκηρύξεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον, με συνέπεια δημοφιλείς και κατά τα άλλα οργανωμένες παραλίες να μένουν χωρίς ναυαγοσώστες. Από τον μήνα Μάιο ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Δεσμεύσαμε ένα ποσό της τάξης των 735.000 ευρώ προκειμένου να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Έγινε πρώτη, δεύτερη, τρίτη διαδικασία δημοπράτησης. Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία επιχείρηση εδώ να δείξει ενδιαφέρον να συμμετάσχει λέει, στο διαγωνισμό. Απέβησαν άκαρπες, άγονες αυτές οι διαδικασίες και καταλαβαίνετε ότι είναι μήνας Αύγουστος. Δεν ξέρω, δεν πάει κάτι στο μυαλό μου που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καταγγελτικός ο επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, ο κ. Σπύρος Νεράντζης. Γιατί? Διότι αυτά τα οποία υποσχέθηκαν μια σειρά από δημοτικοί παράγοντες δίπλα στην κυρία Μερόπη Ιδρέου σχετικά με την πραγματικότητα του Δήμου στην νησί Δαβίδο δεν έχουν υλοποιηθεί. Ζητήματα τεράστιας σημασίας, όπως οι κατασκηνώσεις, όπως οι διαβεβαιώσεις ακόμη και του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Σπάτουλα. Τίποτε από όλα αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ και τα όσα είπε ο κύριος Νεράντζης στην Δώρα Σπρέ. Με έγγραφό του στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου, ο επικεφαλής του Συνδυασμού Κέρκυρα Ψηλά Σπύρος Νεράντζης ενημερώνει ότι φρόντισε για την παροχή και τη μεταφορά στην αποθήκη τροφίμων των παιδικών κατασκηνώσεων στο Βίδο ποσότητας φιαλών νερού για τις ανάγκες των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της δημιουργικής απασχόλησης. Και αυτό μετά τη διαπίστωση ότι ο Δήμος αδυνατεί προς το παρόν να παράσχει πόσιμο νερό στα παιδιά της δημιουργικής. Οι οδηγίες είναι ότι τα παιδιά πρέπει να φέρνουν μαζί τους ένα μπουκαλάκι νερό και κάποιο σάντουιτς.
Όμως όλα τα χρόνια ο Δήμος είχε τη δυνατότητα να παρέχει και άλλο νερό, γιατί είναι καλοκαίρι, τα παιδιά μπορούν να διψάσουν. Όλα τα χρόνια γινόταν αυτό. Φέτος εντοπίσαμε μια αδυναμία προς το παρόν να προμηθευτούν νερά για τα παιδιά όλη αυτή τη βδομάδα. Και κάναμε το αυτονόητο που νομίζω ο καθένας θα το έκανε όταν θα είχε γνώση. Θα πρόσφερε από τη στιγμή που μπορεί, γιατί δεν είναι και μεγάλο το κόστος. Θα πρόσφερε αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να πιούν τα παιδιά νερό. Και συγχρόνως, επειδή είμαστε γνώστες της κατάστασης, φροντίσαμε και για τη μεταφορά τους, γιατί είναι και ένα πρόβλημα. Εντάξει, τα φέρνουμε, τα πήραμε και τα βάλαμε στη θέση τους και οπότε ενημερώσαμε και το Δήμο ότι από αύριο, γιατί σήμερα δεν πήγε η δημιουργική στο βίντεο λόγω καιρού, από αύριο θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να μπορούν να πιούν νερό ακόμα. Λίγο ακόμα, αν θα χρειαστούν. Να σημειωθεί ότι λίγες ώρες μετά το έγγραφο του κύριου Νεράντζη, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου, υπεύθυνος για το Βίδο Βασίλης Μελίδης, δήλωσε γραπτός ότι μετά από προσπάθεια και εργασίες μηνών στο Βίδο, έγινε εφικτή πραγματοποίηση του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στην Ισίδα, το οποίο εξελίσσεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης, με μέρημνα του Δήμου, αναφέρει ο κύριος Μελίδης, παρέχεται στους εργαζομένους, στους συνοδούς και στα παιδιά εμφιαλωμένο πόσιμο νερό με απόλυτη επάρκεια. Ο κύριος Νεράντζης ρωτήθηκε και για τις δημοτικές κατασκηνώσεις. Μια υπόθεση τελειωμένη, κατά τη γνώμη του, καθώς δεν έχει βρεθεί το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό για τη λειτουργία τους. Είναι λογικό να μην βρίσκουμε προσωπικό. Και όταν ψάχνουμε προσωπικό τελευταίο καιρό και για ένα μήνα μόνο. Θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν έγινε η επαναπροκήρυξη του προσωπικού για τα γουβιά, ενώ η πρώτη προκήρυξη ήταν μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, η δεύτερη προκήρυξη έγινε μέχρι 31 Οκτώβρη. Και έλλη ξεκινούσε η προκήρυξη τέλη Ιουλίου να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι 2 Αυγούστου. Ποιος θα δούλευε από τις 5-6 Αυγούστου μέχρι 31 Οκτώβρη. Τα είχαμε πει από το Μάρτιο στον προϋπολογισμό ότι από τότε έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία έβρεσης προσωπικού. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή ακολούθησε άλλο δρόμο. Το να μην γίνονται κατασκηνώσεις και στα Γουβιά και στο Βίδο και να μην γίνεται και η δημιουργική από όταν κλείνουν τα σχολεία είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, πάρα πολλοί συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα τι θα κάνουν τα παιδιά το καλοκαίρι. Και βέβαια έχει αντιδράσει η αγορά από μόνη της, όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι, όποιος έχει τις δυνατότητες έχουν φτιάξει camp για να αναπληρώσουν το κενό του Δήμου. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την παρακολουθήσαμε, την καταγράψαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Όπως πάντα, πρόγνωση καιρού, διαφημίσεις σε πολύ λίγη ώρα. Μετά θα ακολουθήσει η εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Ο Δημήτρης Μπιάνκης είναι απόψε καλεσμένος. Είναι το κύριο πρόσωπο της εκπομπής. Ηλιοφάνεια αύριο Τετάρτη. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν από διαφορετικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 3 μποφόρ. Εξασθένιση θα υπάρξει μετά τα μεσάνυχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και η ελάχιστη τους 17 βαθμούς Κελσίου. Αφρικανική σκόνη δεν θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Η υγρασία σε χαμηλά ποσοστά την ημέρα. Το βράδυ δεν θα ξεπεράσει το 80%.